όπως είναι οι υπηρεσίες των ΗΕ, οι οργανώσεις όπως είναι ο Ερυθρός Σταυρός και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις μεγάλες, αλλά θα γίνεται πάντα σε συνεργασία και σε συντονισμό και με την ελληνική κυβέρνηση και με τις αρχές. Είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει, γιατί μόνο έτσι αυτή η υλοποίηση θα έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα και θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι πρέπει να κινηθούμε όλοι μαζί ως ομάδα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυβερνητικές υπηρεσίες και βέβαια οι εταίροι μας, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, με στόχο ακριβώς το συντομότερο να παράσχουμε αυτή τη βοήθεια που χρειάζεται ο πρόσφυγας εντός της Ελλάδος κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες τις οποίες παίρνουμε όλοι μας. Αυτή η μορφή παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, για να το διευκρινίσω, είναι βασική θέση της ανθρωπιστικής κοινότητας παγκοσμίως. Παρέχεται αυτή η βοήθεια είτε σε εμπόλεμες ζώνες ανά τον κόσμο, είτε σε ανθρωπιστικές κρίσεις, είτε μετά από φυσικές καταστροφές. Θα πω ένα παράδειγμα, ακόμα και στην Ιαπωνία είναι η επέτειος του ατυχήματος στη Φουκουσίμα σήμερα, που ανήκει στους G7. Με αυτόν τον τρόπο έγινε η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ακριβώς. Κοινός μας στόχος λοιπόν, όλων που πρέπει να δουλέψουμε ως ομάδα, είναι η παροχή, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών των προσφύγων που φιλοξενούνται στην Ελλάδα. Έχουμε ηθική υποχρέωση ως Ευρωπαίοι, με βάση την ιστορική μας ευθύνη, να παράσχουμε αυτή τη βοήθεια στους προσφύγες, οι οποίοι είναι σήμερα εντός ευρωπαϊκών συνόρων. Και θέλω να είμαι σαφής. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη αυτές τις δύσκολες ώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την Ελλάδα ως σύνολο. Εγώ ως Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ως Επίτροπος για τη Μετανάστευση, η κυρία Τάισεν, η κυρία Κρέτσου, όλοι ως ομάδα είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα ειδικό κονδύλι που αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν και άλλα κονδύλια μέσα από άλλα ταμεία ευρωπαϊκά που διαχειρίζονται άλλοι επίτροποι που είναι έτοιμα για να βοηθήσουν την Ελλάδα να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Κάτι τελευταίο. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες πολίτες για την ανταπόκρισή τους αυτές τις δύσκολες ώρες σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Για το επίπεδο βοήθειας που παρέχουν σε αυτούς τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες. Είναι αμέτρητα και καθημερινά τα παραδείγματα ανθρωπιάς στα νησιά και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Νομίζω ότι είναι παραδεκτό ότι οι Έλληνες πολίτες, παρά τις μεγάλες δυσκολίες οικονομικές που έχουν ήδη στα σπίτια τους και που βιώνουν καθημερινά, διατηρούν και τον ανθρωπισμό τους και την ανθρωπιά τους. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας και είναι η καθημερινή πράξη της αρχής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Υπάρχουν 100 εκατομμύρια τα οποία θα εκταμιευτούν άμεσα και έχουν περάσει το δικό σας αρτοφυλακείο. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε τις δηλητήρια.